Θέλω να καταγράψετε αυτή τη δράση εθελοντισμού και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο που γίνεται από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και αντιπροσωπεία σπουδαστών, αρκετά ικανή θα έλεγα σήμερα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Φλιούκα εκ μέρους της Διεύθυνσης Δασών που παρότρινε και μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την εθελοντική προσφορά εν ώψη του καλοκαιριού, μια προσφορά αντιπυρική που γίνεται για να προστατεύσουμε το δασάκι αυτό της Παναγιάς Βοήθειας, το οποίο είναι πολύ κοντά σε οικισμό και θέλει πολύ μεγάλη φροντίδα για την αποτροπή οπωσδήποτε πυρκαγιάς. Είμαστε πιστοί στο να ενθαρρύνουμε όλες τις δράσεις εθελοντισμού στην Ακαδημία. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο εκ μέρους των σπουδαστών που συμμετείχουν ενεργά σε ό,τι πρωτοβουλία παίρνουμε. Και υποσχόμαστε ότι αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν για προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και προς όφελος γενικότερα όλων των σπουδαστών μας που μαθαίνουν στο να προσφέρουν χωρίς να έχουν κάποιο αντάλλαγμα. Είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια δράση η Ακαδημία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί όταν ήρθα σε συνεννόηση αρχική με τον κύριο Φλιούκα, είπαμε για μια αναδάσωση να γίνει, αλλά η χρονική περίοδος είναι τέτοια που δεν γίνονται αναδασώσεις. Έτσι, έτσι. Είναι πολύ νωρίτερα να δώσει. Οπότε μου πρότεινε να κάνουμε μια δάση αντιπυρικής προστασίας. Το οποίο όταν το είπα στα παιδιά, πραγματικά υπήρχε ενθουσιασμός γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στην πράξη από το αποτέλεσμα που έχουμε παράσχει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε μέχρι το μεσημέρι. Όλα τα παιδιά από ό,τι το άκουσαν ήταν πρόθυμοι. Υπάρχει γενικά πάρα πολύ πρωτοβουλία και από μένα σαν πρόεδρος αλλά και από τα υπόλοιπα παιδιά για εθελοντικές εργασίες. Είναι όλοι πρόθυμοι, ικανοί. Χάρηκαν πάρα πολύ όταν το άκουσαν και ελπίζουμε και έπειτα σε άλλες περισσότερες εθελοντικές ακόμα εργασίες και να έχει μια ανταπόκριση, να προκαλέσουμε και άλλες σχολές ακόμα, να συνεχιστεί ένα έργο. Είναι καλό και για μας και για τα παιδιά εδώ πέρα. Κυρίως για τον τόπο μας. Και κυρίως για τον τόπο μας. Κυρίως για τον τόπο που ζούμε όλοι μαζί. Η Διεύθυνση Δασών Χίου σε συνεργασία με την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού μετά από κάλεσμα που προσφέρθηκαν εθελοντικά να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο όπως είπε και ο κύριος διοικητής μετά από συνεννόηση ήρθαν εδώ πέρα μια πολύ ωραία μέρα ήρθαμε στο δασάκι της Παναγιάς Βοήθειας που και εμένα με αυτή τη δράση επιδιώκουμε να κάνουμε ένα έργο αντιπυρικής προστασίας μικρής εμβέλειας να το πω έτσι αποφερώντας τα χαμηλά κλαδιά και τα ξερά κλαδιά καθώς και σκουπίδια που βρίσκονται εδώ στην περιοχή γιατί εν ώψη του καλοκαιριού που αναμένεται αρκετά θερμοφέτος θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Ελπίζουμε αυτό το μικρό λιθαράκι δηλαδή να βοηθήσει. Ελπίζουμε και εμείς αν έχουμε τις χρηματοδοτήσεις όπως ολοκληρώσαμε το μεγάλο έργο στη βόρεια-ανατολική Χίο αν έχουμε χρηματοδότηση να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και στην κεντρική και νότια Χίο. Και να δώσουμε και το διάθεσμα και σε άλλους φορείς σε συνεργασία με εσάς να βοηθήσουν κάνοντας παρόμοιες δράσεις. Φυσικά. Ο εθελοντισμός είναι πολύ ανεπτυγμένος στο νησί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και η Ακαδημία προσφέρθηκε για αυτό το πράγμα. Όπως θυμάστε και εσείς, έχουμε κάνει εθελοντικές δράσεις με αναδασώσεις. Υπάρχουν αρκετές εθελοντικές δραστήριες ομάδες, Όμικρον, Ιωνία κλπ. Οι οποίοι προσφέρουν στο σύνολο και γενικά η Χίος είναι παράδειγμα προς μίμηση από άποψη εθελοντισμού. Αυτό έχει επισημανθεί και επιβραβευτεί και από τη ΒΒΕΦ. Απόδειξε ότι γίνονται δράσεις πιλωτικές στο νησί μας, ειδικά για αυτόν τον λόγο. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και προσφορά από τους εθελοντές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού του κ. Μάργαρη, που παρευρέθησαν εδώ πέρα να κάνουμε αυτή τη δράση.